Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο του τραπέζιου θα παρουσιάσουμε το Τακενόκο. Θεματικά βρισκόμαστε στους αυτοκρατορικούς κήπους της Ιαπωνίας, όπου ο αυτοκράτορας της Κίνας έχει δώσει ένα μεγάλο πάντα δώρο στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας ως σύμβολο ειρήνης μεταξύ των δύο λαών. Σκοπός του παιχνιδιού είναι με τη βοήθεια του κυπουρού και του πάντα να πραγματοποιήσουμε διάφορους στόχους και να πάρουμε βαθμούς νίκης. Στο σημερινό review θα παρουσιάσουμε ένα setup για 4 παίχτες με την ελληνική έκδοση της Kaissa, που βλέπουμε έχει ένα καταπληκτικό πανέμορφο insert για να κρατάει όλα τα πλακίδια και τα components του παιχνιδιού. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς παίζουμε. Στην αρχή του παιχνιδιού κάθε παίχτης έχει ένα δικό του προσωπικό ταμπλό και παίρνει μία κάρτα στόχου από 3 διαφορετικές στίβες. Οι 3 διαφορετικές στίβες είναι η στίβα του πάντα, η στίβα του κυπουρού και η στίβα των γρασιδιών, της αυλής. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα καρτών που μπορεί να έχω εγώ στο χέρι μου. Οι κάρτες αυτές είναι κρυφές. Ωραία. Τι θέλω εγώ να κάνω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού? Θέλω να φυτέψω 3 κίτρινα μπαμπού, ύψους 3 το καθένα, και θα μου δώσει 7 πόντους. Θέλω να φτιάξω έναν κήπο με 3 κίτρινα tiles, θα τα δείξουμε στη συνέχεια, και το πάντα μου να φάει 2 κίτρινα μπαμπού. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς παίζουμε. Κατά τη διάρκεια του γύρου μου μπορώ να κάνω 2 ενέργειες και πρέπει να επιλέξω, και έχω 5 επιλογές και πρέπει να επιλέξω 2 διαφορετικές ενέργειες. Δεν μπορώ δηλαδή να μετακινήσω 1-2 φορές το πάντα. Θα πρέπει να κάνω 2 διαφορετικές ενέργειες. Για παράδειγμα αυτές τις 2, το πάντα και τον κυπουρό, που θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει κάθε ενέργεια. Η πρώτη ενέργεια είναι μπορώ να τραβήξω 3 πλακίδια γρασιδιού και να βάλω 1 στο παιχνίδι. Αυτή εδώ είναι η στίβα με τα πλακίδια γρασιδιού, οπότε αν κάνω αυτή την ενέργεια θα τραβήξω 3, θα επιλέξω 1, το οποίο θα το βάλω πάνω στο ταμπλό, δίπλα σε υπάρχοντα πλακίδια, και τα υπόλοιπα θα τα βάλω από κάτω. Για παράδειγμα τώρα τράβηξα 1 από κάθε χρώμα, τυχαία αυτά έτσι, και θα επιλέξω το κίτρινο γιατί έχω μία κάρτα, γιατί έχω βασικά 3 κάρτες που θέλουν κίτρινα πλακίδια και κίτρινα μπαμπού. Τώρα έτυχε βέβαια, οπότε παίρνω το κίτρινο, τα άλλα 2 τα βάζω από κάτω και το κίτρινο το βάζω δίπλα, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή εδώ, δίπλα στο αρχικό πλακίδιο. Επειδή το πλακίδιο αυτό μπήκε δίπλα σε πλακίδιο που έχει νερό, είναι το αρχικό μας πλακίδιο, το πλακίδιο αυτό λέμε ότι έχει λίπασμα, ότι ποτίζεται, άρα θα φυτρώσει κατευθείαν 1 μπαμπού. Την πρώτη φορά που τοποθετώ πλακίδιο και το πλακίδιο ποτίζεται, φυτρώνει κατευθείαν μία φορά 1 μπαμπού. Ωραία. Πιο μετά στο παιχνίδι μπορούμε να βάλουμε κι άλλα πλακίδια και ο κανόνας είναι πάρα πολύ απλός. Εάν θέλω να βάλω 1 πλακίδιο, θα πρέπει ή να είναι δίπλα στο αρχικό πλακίδιο με το νερό ή να αγγίζει τουλάχιστον 2 άλλα πλακίδια. Δεν μπορώ δηλαδή να το βάλω αυτό εδώ πέρα, αλλά μπορώ να το βάλω εδώ, γιατί αγγίζει άλλα 2. Με τον ίδιο τρόπο, το πλακίδιο εδώ, επειδή αγγίζει το νερό, θα πάρει κατευθείαν 1 μπαμπού, αλλά εάν βάλω 1 άλλο πλακίδιο εδώ πέρα, δεν θα πάρει μπαμπού, γιατί δεν ποτίζεται. Ωραία. Έστω λοιπόν ότι ύστερα από μερικές ενέργειες πλακιδίων το ταμπλό μας έχει πάρει αυτήν εδώ τη μορφή. Όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε βάλει δύο κίτρινα πλακίδια δίπλα στο κεντρικό, οπότε και τα δύο έχουν πάρει ένα μπαμπού, ένα πράσινο και έχει πάρει και αυτό ένα μπαμπού, ένα ροζ και έχει πάρει και αυτό ένα μπαμπού, αλλά αυτά εδώ τα δύο δεν έχουν μπαμπού γιατί δεν ποτίζονται. Λοιπόν, η δεύτερη ενέργεια είναι να πάρω ένα κανάλι, ίδρευσης. Το κανάλι ίδρευσης το παίρνω από την τράπεζα, παίρνω λοιπόν ένα κανάλι και το βάζω στο προσωπικό μου απόθεμα. Το κανάλι είναι χρήσιμο για να ποτίσω τα χωράφια, τα οποία είναι απομακρυσμένα από το κεντρικό, πλατικίδιο. Αυτό γιατί μου χρειάζεται? Αυτό μου χρειάζεται γιατί για να επιτεύξω αυτόν εδώ το στόχο, βλέπουμε ότι θέλει 3 κίτρινα πλακίδια στη σειρά, αλλά όλα τα πλακίδια πρέπει να είναι ποτισμένα. Να το δούμε καλύτερα, να βάλω την κάρτα εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι έχω φτιάξει 3 κίτρινα πλακίδια στη σειρά, αλλά το κίτρινο πλακίδιο εδώ δεν είναι ποτισμένο. Οπότε για να το ποτίσω, ένας τρόπος για να το ποτίσω είναι με κανάλια άρδευσης. Λοιπόν, με μία ενέργεια λοιπόν μπορώ να πάρω αυτό εδώ το κανάλι. Σε επόμενο γύρο μπορώ να πάρω και ένα δεύτερο τέτοιο κανάλι, θα δούμε γιατί, με άλλη μία ενέργεια, αλλά πρέπει να το κάνω σε επόμενο γύρο, γιατί δεν μπορώ, όπως είπαμε, να κάνω δύο φορές την ίδια ενέργεια, στον ίδιο γύρο. Οπότε, αυτά εδώ τα δύο κανάλια μπορώ κατά τη διάρκεια του γύρου μου, χωρίς επιπλέον ενέργεια, να τα βάλω. Ένα, πρέπει να ξεκινάει από το κεντρικό πλακίδιο πάντα, το κανάλι, και δύο, οπότε έχει έρθει εδώ και πλέον αυτό εδώ το κανάλι, το πλακίδιο ποτίζεται, που σημαίνει ότι κατευθείαν φυτρώνει ένα μπαμπού, γιατί όπως είπαμε την πρώτη φορά που ένα πλακίδιο ποτίζεται, φυτρώνει ένα μπαμπού και μπορώ να παίξω αυτή την κάρτα από το χέρι μου πλέον, μπροστά μου, και έχω 3 πόντους. Και πλέον έχω ένα επιτευγμένο στόχο μπροστά μου. Όταν ένας παίχτης έχει μπροστά του 7, 8 ή 9 στόχους, ανάλογα με τον αριθμό των παιχτών, εκεί θα λήξει και το παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αν οι στόχοι θα είναι πλακίδια, κυπουρός ή πάντα, οποιοδήποτε στόχος μετράει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η ενέργεια του καναλιού. Πάμε να δούμε την τρίτη ενέργεια. Η τρίτη ενέργεια είναι του κυπουρού. Μπορώ να μετακινήσω τον κυπουρό κατά μία ευθεία γραμμή από εκεί που είναι όσο θέλω. Για παράδειγμα, από εδώ πέρα μπορεί να μετακινηθεί μόνο εδώ, εδώ, εδώ ή εδώ. Εάν ο κυπουρός μου ήταν σε αυτό εδώ το σημείο, μπορώ να τον μετακινήσω οπουδήποτε θέλω εδώ πέρα, αλλά μόνο εδώ. Έτσι, σε αυτά τα δύο δεν μπορεί να έρθει γιατί δεν είναι ευθεία γραμμή. Λοιπόν, εκεί που πάει ο κυπουρός, εάν έρθει εδώ για παράδειγμα, τότε κοιτάζω στο πλακίδιο που έρχεται και σε όλα τα γειτονικά ποτισμένα πλακίδια του ίδιου χρώματος φυτρώνει ένα μπαμπού. Αυτό τι σημαίνει? Έχει έρθει σε ένα κίτρινο, κοιτάζω όλα τα γειτονικά ποτισμένα κίτρινα και φυτρώνει ένα μπαμπού. 1, 2, 3. Ωραία. Εάν αυτό εδώ το πλακίδιο δεν ήταν ποτισμένο, δηλαδή δεν υπήρχε εδώ μπαμπού, τότε ακόμη και να έρθει εδώ ή και εδώ κυπουρός, εδώ δεν θα φυτρώσει μπαμπού. Πρέπει δηλαδή να είναι πάντα ποτισμένο. Αντίστοιχα, εδώ δεν φυτρώνει μπαμπού γιατί δεν είναι κίτρινο, είναι πράσινο. Εάν δηλαδή τον φέρουμε εδώ, θα φυτρώσει ένα πράσινο, αλλά εδώ δεν θα φυτρώσουν κίτρινα. Λοιπόν, εάν πιο μετά έρθει ο κυπουρός εδώ πάλι, αντίστοιχα θα φυτρώσει ένα μπαμπού εδώ και ένα μπαμπού εδώ, αλλά δεν θα φυτρώσει εδώ πέρα γιατί δεν είναι δίπλα σε αυτό εδώ το πλακίδιο. Το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα μπαμπού είναι 4. Εάν δηλαδή ένα μπαμπού έχει ήδη ύψος 4, δεν μπορεί να φυτρώσει άλλο. Για να πετύχω το στόχο του κυπουρού μου, Στο συγκεκριμένο, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχουν ακριβώς αυτά τα μπαμπού που φαίνονται στο χάρτη. Δηλαδή πρέπει να έχω 3 μπαμπού με ύψος 3. Εάν δηλαδή είναι έτσι, μπορώ να παίξω και αυτή την κάρτα από το χέρι μου κατά τη διάρκεια του γύρου μου για να πάρω 7 πόντους. Εάν όμως ένα από τα 3 μπαμπού έχει ύψος 4, δεν μπορώ να κάνω αυτό το στόχο γιατί πρέπει να έχουν ακριβώς ύψος 3. Αντίστοιχα, αν έχει κάποιο μπαμπού ύψος 2, έτσι, δεν μπορώ να παίξω αυτή την κάρτα. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν και την ενέργεια του κυπουρού. Πάμε να δούμε τώρα την ενέργεια του πάντα. Το πάντα κινείται με έναν αντίστοιχο τρόπο όπως ο κυπουρός. Δηλαδή, κινείται σε μία ευθεία γραμμή όσα πλακή διαθέλω. Εάν δηλαδή είναι εδώ πέρα, μπορεί να κινηθεί όπου θέλω εδώ πέρα, ή εδώ ή εδώ. Εκεί που θα πάει το πάντα, έστω ότι έρχεται εδώ για παράδειγμα, τρώει το μπαμπού και έρχεται εδώ στο προσωπικό μας απόθεμα που δείχνει την κοιλιά του πάντα. Αυτά εδώ τα μπαμπού μου είναι χρήσιμα για να μπορέσω να πετύχω, για να μπορέσω να επιτεύξω τους στόχους του πάντα. Εάν δηλαδή σε μία μεταγενέστερη σειρά, γιατί όπως είπαμε δεν μπορώ να κάνω 2 φορές την ίδια ενέργεια, ξαναμετακινήσω το πάντα, έστω ότι έρθει εδώ και φάει αυτό εδώ και έχω 2, μπορώ να παίξω αυτή την κάρτα από το χέρι μου, να ξεσκαρτάρω, να γυρίσω δηλαδή στο απόθεμα τα 2 κίτρινα μπαμπού και έχω κατευθείαν 4 πόντους. Ωραία, οπότε αυτή τη στιγμή έχω 2 κάρτες παιγμένες μπροστά μου. Με την τελευταία ενέργεια λοιπόν, εφόσον μου έχει μείνει μία κάρτα, είναι καλή ώρα να αρχίζω να μαζεύω κάρτες. Με την τελευταία ενέργεια λοιπόν, μπορώ να τραβήξω μία κάρτα από όποια στίβα θέλω. Ή μία κάρτα με πάντα, ή μία κάρτα με τον κυπουρό, ή μία κάρτα με τα χωράφια, με τα γρασίδια. Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ένας πλήρης γύρος. Έχω 2 ενέργειες. Διαλέγω 2 διαφορετικές ενέργειες από αυτές τις 5. Το να παίξω κάρτες ή να βάλω κανάλια στο χάρτη δεν κοστίζει κάποια ενέργεια. Και κάνω αυτές τις 2 και παίζει ο επόμενος παίχτης. Αφού όλοι οι παίχτες παίξουν έναν πλήρη γύρο, από τον δεύτερο γύρο, δηλαδή από τη δεύτερη σειρά του πρώτου παίχτη, κάθε παίχτης θα ρίξει και αυτό είδε το σαράκι στην αρχή του γύρου του. Πριν εκτελέσω δηλαδή τις 2 μου ενέργειες, παίρνω το σαρί αυτό, το ρίχνω και ανάλογα με το τι έρθει, ο γύρος μου θα έχει λίγο διαφορετικούς κανόνες. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει το καθένα. Εάν ρίξω το ζάρι και έρθει ο ήλιος, αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι κατά τη διάρκεια του γύρου μου μπορώ να κάνω 3 ενέργειες. Πρέπει να είναι προφανώς 3 διαφορετικές ενέργειες. Εάν έρθει η βροχή, τότε βρέχει στους βασιλικούς κήπους, τους αυτοκρατορικούς κήπους της Ιαπωνίας και μπορώ να διαλέξω ένα πλακίδιο, εάν θέλω, το οποίο είναι ήδη ποτισμένο, δεν μπορώ να διαλέξω αυτό δηλαδή, και εκεί που θα διαλέξω φυτρώνει ένα μπαμπού. Μπορώ να διαλέξω αυτό εδώ για παράδειγμα. Γιατί αυτό, γιατί θέλω να φυτρώσω αυτά εδώ τα μπαμπού και φυτρώνει ένα ακόμα μπαμπού. Αυτό γίνεται με τη βροχή, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Διαλέγω ένα πλακίδιο και βάζω ένα μπαμπού. Εάν έρθει ο αέρας, τότε μπορώ, εάν θέλω, να κάνω 2 ίδιες ενέργειες στο γύρο μου, αντί για 2 διαφορετικές. Μπορώ δηλαδή για παράδειγμα να πάρω 2 κανάλια ή να μετακινήσω 2 φορές το πάντα. Δεν είμαι όμως υποχρεωμένος, έτσι, μπορώ να κάνω και 2 διαφορετικές. Εάν έρθει ο κεραυνός, τότε ο κεραυνός τρομάζει το πάντα και μπορώ να μετακινήσω το πάντα σε όποιο πλακίδιο θέλω στο χάρτη. Ακόμα και εδώ δηλαδή, όπου κανονικά δεν θα πήγαινε εάν μετακινούσα το ίδιο το πάντα, γιατί δεν είναι ευθεία. Μπορώ να πάω το πάντα λοιπόν όπου θέλω στο χάρτη και εκεί που θα πάει τρώει φυσικά και ένα μπαμπού γιατί είναι πεινασμένο. Τέλος, εάν έρθει το σύννεφο, τότε μπορώ να πάρω στο απόθεμά μου ένα από αυτά εδώ τα τρία πλακίδια αναβαθμίσεων. Αυτά τα πλακίδια που θα τα εξηγήσουμε τώρα έρχονται στο απόθεμά μου και μπορώ κατά τη διάρκεια του γύρου μου να τα βάλω πάνω σε ένα πλακίδιο χωρίς επιπλέον ενέργεια. Τα βάζω όποτε θέλω. Πάμε να δούμε τι κάνουν αυτά. Αυτό εδώ το πλακίδιο δείχνει, το πλακίδιο αναβάθμισης δείχνει ότι το πλακίδιο αυτό εδώ πέρα, το πράσινο, είναι πλέον ποτισμένο, που σημαίνει ότι εάν το βάλω εδώ πάνω, τότε επιτόπου φυτρώνει ένα μπαμπού, γιατί όπως είπαμε την πρώτη φορά που ένα πλακίδιο ποτίζεται φυτρώνει ένα μπαμπού, και φυσικά εάν έρθει πιο μετά ο κυπουρός εδώ μπορεί να φυτρώσει και δεύτερο και ούτω καθεξής. Ωραία. Εάν θέλω όμως να τραβήξω κανάλια άρδευσης, αυτά πρέπει να ξεκινάνε πάντα από το κεντρικό. Δεν μπορώ δηλαδή να το ξεκινήσω από εδώ. Αυτό απλά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο είναι ποτισμένο. Ωραία. Αυτό εδώ το πλακίδιο δείχνει ότι το συγκεκριμένο πλακίδιο έχει πάρα πολύ καλό λίπασμα. Αυτό σημαίνει ότι, να το βάλουμε σε ένα ποτισμένο πλακίδιο, αυτό σημαίνει ότι όταν φυτρώνει μπαμπού σε αυτό το πλακίδιο, για παράδειγμα με τη βροχή, με το ζάρι της βροχής, ή άμα έρθει ο κυπουρός εδώ, τότε φυτρώνουνε 2. Φυσικά μέγιστο ύψος 4 όπως δείξαμε. Τέλος, το τρίτο πλακίδιο αναβάθμισης δείχνει ότι στο συγκεκριμένο tile δεν μπορεί το πάντα να φάει τον μπαμπού. Μπορεί το πάντα να έρθει εδώ, αλλά δεν μπορεί να φάει το μπαμπού. Εάν ένα πλακίδιο, να πούμε εδώ ότι εάν ένα πλακίδιο έχει ήδη ένα μικρό πλακίδιο αναβάθμισης, δεν μπορώ να πάω και να βάλω δεύτερο. Μπορεί να έχει το πολύ ένα. Όπως επίσης να δείξουμε ότι κάποια πλακίδια εδώ έχουν από μόνα τους τυπωμένα ένα πλακίδιο αναβάθμισης. Οπότε το συγκεκριμένο πράσινο, εάν το βάλω εδώ πέρα και επειδή ποτίζεται, θα φυτρώσουμε κατευθείαν 2 μπαμπού. Ωραία. Σε αυτά εδώ τα πλακίδια προφανώς, δεν μπορώ να βάλω ένα πλακιδιάκι αναβάθμισης γιατί έχουν ήδη ένα άλλο. Ωραία. Τέλος, εάν στο ζάρι έρθει το ερωτηματικό, μπορώ να διαλέξω όποια από τις άλλες 5 όψεις επιθυμώ. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι. Όταν ένας παίχτης συμπληρώσει μπροστά του 7, 8 ή 9 κάρτες στόχων, τότε παίρνει την κάρτα του αυτοκράτορα, γιατί λύγει το παιχνίδι, η οποία η κάρτα του αυτοκράτορα δίνει 2 επιπλέον βαθμούς και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες έχουν έναν επιπλέον γύρο. Εκεί λοιπόν το παιχνίδι τελειώνει και μετράνε όλοι οι παίχτες συνολικά τους πόντους που έχουν μπροστά τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράμε με τους πόντους από τους στόχους του πάντα. Αυτό λοιπόν είναι το Takenoko. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο γιατί έχει μια υπέροχη παραγωγή. Μπορούμε να δούμε για παράδειγμα ότι όλα τα πλακίδια χωράνε με ωραίο τρόπο στο ροζ insert που έχει φτιάξει η Kaissa. Έτσι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το προτείνω ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε αγαπάει τα επιτραπέζια, είτε είναι καινούριο στο χώρο είτε έχει κάποια εμπειρία, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο, περίπου 30 με 45 λεπτάκια και εύκολο γενικά στην εξήγηση και την κατανόηση. Πάμε να παίξουμε!